Γιατί στέλνουμε το μήνυμα? Γιατί η δέσμευση της κυβέρνησης ήταν από την πρώτη στιγμή εδώ και 4 χρόνια. Όχι η δέσμευση, η νόμη της κυβέρνησης. Μας είπαν για ελειτουργία, μας είπαν ότι θα μας κρατήσουν μέσα μέχρι να έρθει ο νέος ιδιοκτήτης της Λάρκο, μας είπαν ότι θα τη δώσουν για να αναπτυχθεί και να γίνει εδώ μικρό Παρίσι, μας είπαν ότι θα πάμε στα προγράμματα εάν δεν απορροφηθούμε όλοι και μάλιστα μας λέγανε ότι κατά πάσα πιθανότητα θα κάνει και άλλες προσλήψεις. Αυτό δεν μας λέγανε. 4 χρόνια, συνάδελφοι, είμαστε στο στόμα του Νίκου. Δεν θα μας φας, γιατί είμαστε και εμείς Νικόπουλα και είμαστε περισσότερα και τα έχουμε καταφέρει. Αυτό που μας λένε, αυτό κάνουν. 6 μήνες γράφανε και κλείσαμε 4 χρόνια. 2 χρόνια κοντεύουμε απολυμμένοι. Σταματημένη παραγωγή. Και είμαστε ακόμα εδώ. Και θα είμαστε ακόμη εδώ. Θα είμαστε ακόμη εδώ. Δεν έχουν το σθένος να μας δουν στα μάτια και να μας πούν το τι έχουν σχεδιάσει και αποφασίσει. Βρήκανε επενδυτή ή τον βασιλάρα τον Παλιατζή. Γιατί το δεύτερο βρήκανε. Τον βασιλάρα τον Παλιατζή. Μάλιστα, όπως μας είπαν χθες, ήταν δειγμένοι που ανεβήκαμε πάνω. Μας είπαν, ρε παιδιά, ποιος σας είπε για Παλιατζή. Σκραπ θα την κάνει. Η παρεξήγηση ήταν επειδή δεν τον είπαμε σκραπατζή. Με ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστούμε το λόγο που δώσαμε πριν 4 χρόνια. Ντουβάρι με τα ντουβάρια, συνάδελφοι. Δεν θα βγούμε από τη Λάρκο. Εάν θα χτυπήσουν, είναι δικιά τους επιλογή. Εμείς είμαστε εδώ και τους περιμένουμε. Ας έρθουν άμα τους βαστάει. Δυναμικά, πεισματικά, δίνουμε τη μάχη. Πρώτος σταθμός είναι 28. Την κινητοποίηση θα την κάνουμε. Ούτε θα εφησυχαστούμε σε περίπτωση που θα μας πούνε πάτε μια τελευταία. Θέλουμε να μας πούν πότε θα ξανακαπνίσει η τσιμινιέρα. Αυτό θέλουμε. Το οξυγόνο μας, την κάπνα της. Συνάδελφοι, καλή δύναμη, καλοί αγώνες, μεταφέρετε το στις οικογένειές σας, δεν περισσεύει κανείς. 28 του μήνα, όλοι κάτω.